Λοιπόν, από ό,τι μας ενημερώσανε βρέθηκε και ο μικρός, οπότε όλα καλά, η αγωνία μας, είμαστε καλά. Λοιπόν, καλησπέρα σας. Εκ μέρους του Δήμου Αχαρνών έχω την ιδιαίτερη τιμή και την ξεχωριστή χαρά να σας καλωσορίσω στο 23ο Παιδικό Φεστιβάλ του Δήμου Αχαρνών. Ένα παιδικό φεστιβάλ το οποίο φέρει πλέον από φέτος την ονομασία Μάριος Δημήτριος Σουλούκος. Με απόφαση του Δημάρχου μας της πόλης των Αχαρνών, του κ. Γιάννη Κασαβού και του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία πάρθηκε στις 18 Πέμπτου του 2018, η απόφαση αριθμός 74, το παιδικό φεστιβάλ μετονομάζεται σε Μάριος Δημήτριος Σουλούκος και θα μπαίνει ο αριθμός έτσι για να μένει θεσμικά, από το παρελθόν στο παρόν και προς το μέλλον. Όλοι θυμόμαστε δυστυχώς τέτοιες μέρες ήταν πέρσι, συγκεκριμένα μεθαύριο Παρασκευή, που σε κάποια εορτή του σχολείου ο μαθητής του σχολείου Μάριος Δημήτριος Σουλούκος, αδικοχαμένος πλέον, έφυγε από τη ζωή από κάποια αδέσποτη σφαίρα. Όμως η πόλη των Αχαρνών γυρίζει σελίδα, εμείς προχωράμε, τότε το 23ο Παιδικό Φεστιβάλ σταμάτησε και φέτος το ίδιο συνεχίζει από εδώ που σταματήσαμε. Ευχή όλων να μην ξανασυμβεί κάτι τέτοιο στην πόλη μας. Δεν το ελπίζουμε. Αποτιώντας λοιπόν φόρο τιμής στο μικρό αυτόν μαθητή, θα σας παρακαλέσω όλους πολύ προσεκτικά με τα παιδιά τα μικρά να σηκωθούμε να κρατήσουμε ενός λεπτού σιγή. Τα μικρά παιδιά δεν χρειάζεται να τα σηκωθούν. Είμαστε εντάξει, μπορούμε να καθίσουμε. Σας καλωσορίζουμε λοιπόν και επίσημα. Καλωσορίζουμε τους παιδικούς σταθμούς της Δημοτικής Φροντίδας Αχαρνών, ΔΥΦΑ λέως όπως θέλετε. Καλωσορίζουμε εσάς τους γονείς, καλωσορίζουμε τα παιδιά σας. Καλωσορίζουμε τις διευθύντριες των παιδικών σταθμών, τις προϊσταμένες, το υπαλληλικό προσωπικό, πολύ ιδιαιτέρως. Καλωσορίζουμε τον πρόεδρο της Δημοτικής Φροντίδας, τον κύριο Δασκαλάκη Γεώργιο, ο οποίος από την πρώτη στιγμή, μόλις στείλαμε την πρόσκλησή μας και την προκήρυξη του παιδικού φεστιβάλ, απλόχερα είπε ότι θα συμμετέχουμε. Πράγματι, είμαστε εδώ λοιπόν όλοι μαζί για να χειροκροτήσουμε τα παιδιά μας. Αυτό το εορταστικό διήμερο είναι σήμερα και αύριο κάποιοι παιδικοί σταθμοί. Φαντάζεστε ότι δεν μπορούσαμε να έχουμε 300 τόσα παιδιά σε μία μέρα μέσα. Δεν θα χωράγανε καν και εκτός με τους γονείς. Οπότε σας έχουμε και αύριο. Να δώσω συγχαρητήρια καταρχήν από πλευράς μου για την προετοιμασία που έχει γίνει από τη ΔΥΦΑ. Είμαστε χρόνια στις εκδηλώσεις, κάνουμε χρόνια και τρέχουμε αυτό το παιδικό φεστιβάλ, τουλάχιστον εγώ από το 1998. Αυτή η προετοιμασία είναι φανταστική που έχουν κάνει όλο το υπαλληλικό προσωπικό της ΔΥΦΑ. Δώστε ένα θερμό χειροκρότημα για τους υπαλλήλους. Έχουν ετήσει πανέμορφα τα παιδιά τους και είμαι σίγουρος ότι θα απολαύσουμε ό,τι μας παρουσιάσουν, γιατί πάντα προετοιμάζεσαι από πριν για το μετά. Γι' αυτό τα λέει όλα. Όμως, να μην πω περισσότερα, γιατί επειδή και εγώ λέω πολλά, οι ομιλητές μετά λένε ότι τα είπες όλα και δεν έχω να πω κάτι. Να καλέσω τον πρόεδρο της Δημοτικής Φροντίδας, τον κύριο Γεώργιο Δασκαλάκη, να μας κάνει ένα σύντομο χαιρετισμό. Κύριε Πρόεδρε. Καλησπέρα και από μένα. Ένα σύντομο χαιρετισμό, διότι Νίκο τα είπες όλα πάλι. Μια ζωή τα λέει. Προηγουμένως που είπαμε για ένα λεπτό συγγύης και τα παιδάκια μιλούσαν. Εύχομαι από την καρδιά μου να μην μάθουν ποτέ αυτά τα παιδιά τι θα πει ενός λεπτού συγγύη. Ποτέ να μην χρειαστεί να κρατήσουν ενός λεπτού συγγύη για κανένα δυσάρεστο γεγονός στη ζωή τους. Σας καλωσορίζω λοιπόν και εγώ από τη μεριά μου, να είστε όλοι καλά, να έχουμε καλό καλοκαίρι, να είστε γεμάτοι με υγεία και αγάπη και να δέχεστε κι εσείς καθημερινά
την αγάπη των παιδιών όπως τη δεχόμαστε και εμείς στη δημοτική φροντίδα. Να ξέρετε ότι τα παιδιά σας είναι σε καλά χέρια. Προσπαθούμε όλοι, όσοι εργάζονται στη δημοτική φροντίδα και στις δομές των παιδικών σταθμών, να προσφέρουμε ό,τι το καλύτερο. Τελειώνοντας, θέλω να ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου το προσωπικό, όλο το προσωπικό των παιδικών σταθμών, τις προϊστάμενες, τις διευθύντριες, τις υπεύθυνες των παιδικών σταθμών, τις δασκάλες, τις υπηρεσίες καθαριότητας, τις μαγείρισες, για τον αγώνα που δίνουν καθημερινά, έτσι ώστε αυτή η τόσο σημαντική δομή του Δήμου Αχαρνών να λειτουργεί άψογα. Καλό καλοκαίρι λοιπόν, να έχετε όλη υγεία, αγάπη στη ζωή σας και τα καλύτερα έρχονται. Να είστε όλοι καλά. Πάρα πολύ ωραία κίνηση και από τους υπαλλήλους της ΔΥΦΑ και από τα παιδιά να δώσουν κάποια δώρα αναμνηστικά στον Πρόεδρο. Σε ευχαριστούμε κύριε Πρόεδρε για τα καλά σας λόγια. Λοιπόν, ναι βέβαια. Εδώ μου λένε τώρα οι υπεύθυνες ότι και στις εκφωνήτριες δίνουν από λουλούδια, από ένα μπουκέτο λουλούδια. Πάρα πολύ ωραία. Στον Πρόεδρο, από ό,τι κατάλαβα, δώσανε κάποιο λεύκομα με εργασίες των παιδιών όλες τις χρονιάς, έτσι δεν είναι? Και το καλάθι έχει παραδοσιακά προϊόντα. Αυτό, Πρόεδρε, δεν σου χρειάζεται μάλλον εσένα. Μπορούμε και εμείς να έχουμε κάτι πεις. Πολύ ωραία. Λοιπόν, να καλωσορίσω βεβαίως και τις διευθύντριες των παιδικών σταθμών, την κυρία Στεργίου Αφροδίτη, τη διευθύντρια, και την προϊσταμένη των παιδικών σταθμών, την κυρία Γαϊτάνη Αργυρούλα. Έχουν να λαμβάνουν λοιπόν μια νομία ανθοδέσμη, διευθύντρια και προϊσταμένη, συγχαρητήρια. Πάρα πολύ ωραία, έτσι όπως πρέπει να ξεκινήσει μια πολύ ωραία γιορτή. Λοιπόν, πριν δώσουμε το λόγο τώρα στους πρωταγωνιστές, γιατί πρωταγωνιστές δεν είμαστε εμείς το ξεκινήσαμε, να καλέσω τη διευθύντρια να κάνει ένα σύντομο χαιρετισμό, την κυρία Στεργίου Αφροδίτη. Ελάτε. Πρόεδρε της Δημοτικής Φροντίδας, εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, φίλοι προσκεκλημένοι, συνάδελφοι, αγαπητοί γονείς, αγαπητά μας παιδιά, με ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση, οι παιδικοί σταθμοί της Δημοτικής Φροντίδας Αχαρνών σας καλωσορίζουν στη σημερινή εκδήλωση στο 23ο Παιδικό Φεστιβάλ Μάριος Δημήτριος Σουλούπος, στο οποίο συμμετέχουν για πρώτη φορά. Ευχαριστούμε θερμά τον Δήμαρχο της πόλης μας, κύριο Γιάννη Κασαβό, και τον Πρόεδρο της Δημοτικής Φροντίδας, κύριο Γεώργιο Δασκαλάκη, που μας έδωσαν την ευκαιρία ώστε τα παιδάκια των παιδικών σταθμών της Δημοτικής Φροντίδας να εκφράσουν και αυτά τα συναισθήματά τους και τις χορευτικές τους ικανότητες μέσα από ένα μουσικό ταξίδι στην Ελλάδα μας. Επίσης, ευχαριστώ τους παιδαγωγούς και όλο το προσωπικό των παιδικών σταθμών, καθώς και όσους συνέβαλαν σε αυτή τη διοργάνωση, και ιδιαίτερα εσάς τους γονείς που μας εμπιστευτήκατε ό,τι πολυτιμότερο έχετε, τα παιδιά σας. Οι παιδικοί σταθμοί προσφέρουν καθημερινά αγάπη, φροντίδα και αγωγή στα παιδιά, δίνοντάς τους τις πρώτες βασικές ικανότητες για το σήμερα και το αύριο. Εύχομαι στα παιδάκια που αποφυτούν από αυτό το μεγάλο σχολείο που λέγεται παιδικός σταθμός, να συνεχίσουν το ταξίδι τους στον απέραντο κόσμο της μάθησης και της γνώσης με πίστη, θάρρος, αισιοδοξία και ελπίδα. Συγχαρητήρια λοιπόν στα παιδιά μας για τη μεγάλη προσπάθεια που κατέβαλαν για αυτή την απόψινή γιορτή. Εύχομαι σε όλους υγεία, καλό καλοκαίρι. Ας απολαύσουμε τα παιδιά μας.
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως μετά τη λήξη της γιορτής θα εκφωνηθεί ο κάθε παιδικός για να αναχωρήσει με τη σειρά, για να μην δημιουργηθεί συνωστισμός. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία λόγια από τη Διευθύντρια, την ευχαριστούμε. Δύο πραγματάκια πριν ξεκινήσουμε, θα παρακαλούσα πάρα πολύ, όπως βρήκαμε καθαρό το θέατρο, να το διατηρήσουμε. Έτσι, ό,τι μπουκαλάκια μπορεί να πήραμε για το νεράκι μας ή κάποια πατατάκια, τσίπς στα παιδιά, να τα πάρουμε μαζί μας, να τα πετάξουμε έξω στο κάδο ανακύκλωσης. Και θα παρακαλέσω κάτι θερμά. Επειδή έχουμε να κάνουμε με πολύ μικρές ηλικίες και τα παιδιά δεν είναι εύκολο να είναι συγκεντρωμένα, καλό θα είναι να αποφύγουμε να περνάμε γύρω-γύρω όταν θα τελειώνει ο κάθε παιδικός σταθμός. Έτσι, να απολαμβάνει δηλαδή και ο θεατής το κάθε παιδί που παίζει το ρόλο του. Καλό είναι να μην περνάμε από μπροστά, να φεύγουμε, να δημιουργείται ένας πανικός μέσα στο θεατράκι. Όπως καθόμαστε πολύ ωραία τώρα, έτσι και να αναχωρήσουμε όλοι μαζί με τάξη στο τέλος. Λοιπόν, και πάλι τα συγχαρητήριά μας. Τα συγχαρητήρια στη Δημοτική Φροντίδα Χαρνών. Δώστε ένα θερμό χειροκρότημα στα παιδιά να ξεκινήσουν.